Σας θέλετε να φτιάξουμε μαζί το πιο ωραίο carrot cake της γης? Ο λόγος που το λέω τούτο είναι γιατί όταν προσπαθούσα να φτιάξω ένα carrot cake το οποίο μου άρεσε, το οποίο ήταν στα δικά μου μέτρα και το οποίο ήθελα να μοιραστώ μαζί με όλους σας και να είναι τέλειο. Έκανα έτσι μια μεγάλη έρευνα για τα carrot cakes. Τα carrot cakes φτιάχνονται κυρίως στην Αμερική, ένα αμερικάνικο γλυκό, κυρίως στο νότο, στο νότιο μέρος της Αμερικής, όπου τα γλυκά τους είναι ουσιαστικά πιο γλυκά από ό,τι στον υπόλοιπο κόσμο, δηλαδή βάλουν αρκετή ζάχαρη. Στο carrot cake οι περισσότερες συνταγές έλεγαν να χρησιμοποιήσουμε ανανά σε κονσέρβα, που τον έδινε έτσι πολύ υγρασία στο carrot cake. Εγώ όμως την πορεία ανακάλυψα ότι την ίδια δουλειά με το ανανά κάνει την έναν ωραίο μήλο, το οποίο θα δώσει και γλυκάδα. Δεν είναι της κονσέρβας, είναι ένα φυσικό, ας πούμε, φρούτο. Εγώ να χρησιμοποιήσω έναν κίτρινο μήλο, γιατί κυρίως σπίτι μου είναι κίτρινα μήλα που έχω. Και δεν χρειάζεται να χρησιμοποιάτε τον ανανά της κονσέρβας. Πάρα πολλές συνταγές που να βρείτε στο διαδίκτυο παντού που έχω γραφτεί για carrot cakes έχουν μέσα ανανά. Αλλά θα δείτε ότι τούτη συνταγή με το μήλο είναι πραγματικά φανταστική. Το carrot cake είναι ένα έτσι υγρό cake, πολλά ωραίο cake πραγματικά. Πλούσιον επίσης, πλούσια η εκπομπή μας σήμερα. Mac and cheese, το carrot cake. Αλλά είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο. Συνήθως το carrot cake σερβίρεται με frosting τυριού, το λεγόμενο cream cheese frosting. Εμείς σήμερα να το πάρουμε έτσι μια μονάδα πάνω, ας πούμε, και θα το φτιάξουμε το frosting με τυρί μασκαρπόνε. Πρέπει να σας πω ότι στα γλυκά έχω διάφορες ιδιοτροπίες. Μια ιδιοτροπία που έχω είναι ότι δεν μου αρέσει το frosting το οποίο είναι με τυρί κρέμα. Καταλαβαίνω γιατί αρέσει πάρα πολλά του κόσμου, αλλά εγώ το βρίσκω πολύ έντονο, πολλά βαρύ, πολλά γλυκό. Έτσι να φτιάξω ένα frosting για το κέικ μου πιο ελαφρύ. Ελαφρύ είναι όχι λιπαρά, ελαφρύ είναι έτσι πιο ανάλαφρο, να το πω, το οποίο θα είναι με τυρί μασκαρπόνε. Θα δείτε ότι θα είναι πάρα πολύ ωραίο, φανταστικό. Επίσης να σας πω ότι τούτη δόση που θα κάνω για το carrot cake, να το δείτε στο τέλος βέβαια, είναι έτσι αρκετά μεγάλη δόση, δηλαδή να κάνετε μια ντούρτα carrot cake. Πολλά εύκολα όμως τούτη δόση που να σας δώσω αμέσως τώρα, μοιράζεται. Γιατί δεν τρύπα σας τα υλικά. Έπια την κουβέντα δαμέ, μιλώ σας για μήλα, μιλώ σας για Αμερικές. Τα υλικά σας τα είπα. Άμε να σας τα πω. Λοιπόν, κέικ καρότου με γλάσο τυριού μασκαρπόνε. Θα χρειαστούμε 110 γραμμάρια καρύδια, 320 γραμμάρια αλεύρι φαρίνα, 1,5 κουταλάκι baking powder, 1 κουταλάκι μαγειρική σόδα, 1 κουταλάκι αλάτι, 2 κουταλάκια κανέλα, 300 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, 100 γραμμάρια ζάχαρη καστανή, 250 ml ηλιέλαιο, 60 ml ελαιόλαδο, 4 μεγάλα αυγά, 2 κουταλάκια εκχύλισμα βανίλιας ή φακελάκια βανίλιας αν θέλετε, ξύσμα από ένα πορτοκάλι, 300 γραμμάρια καρότα χοντροτριμμένα που είναι περίπου 3-4 καρότα, ένα μήλο καθαρισμένο και χοντροτριμμένο. Και για το γλάσο θα χρειαστούμε 250 γραμμάρια τυρί μασκαρπόνε, 80 γραμμάρια ζάχαρη άχνη, ένα κουταλάκι ξύσμα λεμονιού προαιρετικά, ένα κουταλάκι εκχύλισμα βανίλιας και 250 ml κρέμα γάλακτος. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Το carrot cake είναι ένα ιδιαίτερα απλό cake, γιατί μπορείτε να το φτιάξετε κιόλας χωρίς να έχετε μίξερ ή μπορείτε να το φτιάξετε όπως να το φτιάξουμε εμείς με ένα μίξερ χεριού. Εγώ κάνω το με το μίξερ χεριού για ευκολία, τέλος πάντων. Λοιπόν, έχω τρίψει τα καρότα, έχω τρίψει το μήλο. Αν θέλετε, αφού μπορεί να χρειαστεί να βάλουμε το ξύσμα μετά, μπορείτε να βάλετε έτσι λίγο λεμόνι, απλά και μόνο για να μην χάσει το χρώμα του το μήλο. Βέβαια, το είναι ένα κυπριακό λεμόνι, το οποίο αντιλαμβάνεστε τώρα είναι η εποχή του, πράσινα. Γι' αυτό μου θεωρείτε εμένα να με ένα πάσχο. Αλλά εντάξει, κατάφερα. Λοιπόν.
Βέβαια, ο λόγος που έχω το κυπριακό λεμόνι να αντιλαμβάνεστε είναι γιατί θα βάλετε ξύσμα λεμονιού στο γλάσο, πρέπει οπωσδήποτε το λεμόνι σας να είναι ακέρωτο. Τούτα που πιάνουμε από το εξωτερικό τώρα πολλές φορές είναι καιρωμένα, όταν δεν είναι στην εποχή του τα λεμόνια τα κυπριακά, γι' αυτό. Λοιπόν, αφήνουμε το κατά μέρος. Να σας πω λίγο για τα καρύδια, γιατί έκανα μια προεργασία πριν. Τα καρύδια τα έχω ψήσει στο φούρνο στους 175 βαθμούς για 6 λεπτά περίπου, ώσπου να μυρίσουν έτσι λίγο. Όταν κάνετε τη διαδικασία με τα καρύδια, τα καρύδια εκτός του ότι πιάνουν την πολλά ωραία μυρωδιά όταν γίνονται ψητά, επίσης συνήθως μέσα στο κέικ, όταν τα καρύδια είναι αρκετά άσπρα και καλής ποιότητας, μένουν άσπρα μέσα στο κέικ. Δεν μπορεί να μου κόφει το κέικ και τα καρύδια εν καφέ, γιατί πολλές φορές τυχαίνει για το πράγμα. Επίσης να σας πω ότι εμένα δεν μ' αρέσει και τα καρύδια να τα κόφω σε πολλά μικρά κομματάκια, έτσι θρηματίζω τα λίγο με τα χέρια μου, γιατί αρέσκει μου να τα βρίσκω μες στα κέικ. Αν δεν τα θέλετε, μπορείτε να μην τα βάλετε, πρέπει να σας πω όμως ότι πάμε πάρα πολλά με το carrot cake. Ωραία, λοιπόν, πάμε παρακάτω. Θα βάλω τη ζάχαρη. Έχω εδώ τη ζάχαρη την κρυσταλλική, τη ζάχαρη την καστανή. Το λάδι. Εδώ μέσα έχω βάλει 250 ml ελαιό και 60 ml περίπου ελαιόλαδο. Ο λόγος που χρησιμοποιώ και τα δύο λάδια είναι γιατί εμένα ξέρετε με το ελαιόλαδο, να αρέσει και μου να χρησιμοποιώ ελαιόλαδο. Έκανα πολλές προσπάθειες να κάνω το carrot cake μόνο με ελαιόλαδο, αλλά φταίνει πολλά βαρύ. Δηλαδή, επειδή είναι αρκετή ποσότητα λαδιού που βάζουμε, πολλά βαρύ το ελαιόλαδο. Γι' αυτό αντικατέστησα το μεγαλύτερο μέρος του λαδιού με το ηλιέλαιο και βάζω λίγο ελαιόλαδο έτσι για τη γεύση του ελαιόλαδου. Λοιπόν, να το χτυπήσω τον το μείγμα. Είναι όπως το βούτυρο με τη ζάχαρη που πρέπει να το χτυπάτε 100 ώρες να φρατέψει, διότι τούτο είναι ένα μείγμα με λάδι που δεν χρειάζεται τόσο πολύ χτύπημα. Να σας πω ότι είναι να βάλω βανίλιες, δύο βανίλιες. Αν θέλετε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε απόσταγμα βανίλιας, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ή δύο βανίλιες σε φακελάκι. Τώρα να μου πείτε πότε χρησιμοποιάς απόσταγμα και πότε χρησιμοποιάς φακελάκι. Να σας πω αμέσως. Όταν είναι να χτυπήσω μια κρέμα για frosting, για επικάλυψη, τότε είναι να βάλω απόσταγμα βανίλιας. Όταν είναι να το βάλω μέσα σε ένα κέικ που είναι να ψηθεί, βάζω πολλές φορές φακελάκι. Να σας πω όμως ξανά ότι το απόσταγμα βανίλιας είναι ουσιαστικά ανώτερο από τα φακελάκια, αλλά επίσης να σας πω ότι επειδή είναι αρκετά απαγορευτική η τιμή του, είναι κάτι πάρα πολύ ακριβό για μας τους μάγειρες που μαγειρεύουμε σπίτι μας, που πιάνουμε υλικά σε χοντρικές τιμές, το φακελάκι μέσα σε ένα κέικ μια χαρά είναι, αν δεν θέλετε να βάλετε απόσταγμα. Τη δουλειά του θα την κάνω. Το απόσταγμα να το έχετε έτσι σπίτι για ειδικές περιπτώσεις. Άμα να κάνετε έναν ωραίο γλάσο και θέλετε έτσι να μου σκομυρίζει βανίλια ή έναν παγωτό και θέλετε να μου σκομυρίζει βανίλια, να βάλετε το απόσταγμα ή το λόγο. Λοιπόν, έσπασα τα αυγά μου και θα τα βάλω μέσα στο μείγμα μου σταδιακά. Δεν ξέρω αν σας το ξανανάφερα, όταν βάζετε τα αυγά μέσα σε ένα μείγμα για κέικ που πρέπει να τα βάλετε σταδιακά, αν δεν ξέρετε πόσο χρόνο πρέπει να το χτυπάτε, να μετράτε ως το 30, αργά ως το 30 και μετά να προσθέτετε το επόμενο. Ωραία. Θα σας και πριν ότι αν δεν έχετε μίξερ και θέλετε να κάνετε στο χέρι τη διαδικασία, αν κάνετε στο χέρι, απλώς εγώ ευαρκούμουν έτσι να χτύπω πολύ ώρα γι' αυτό. Λοιπόν, έχω το αλεύρι μου,
θα το κοσκινήσω απευθείας μέσα στο μείγμα μου, δαμέ. Είναι το αλεύρι. Το αλάτι μου είναι λίγο χοντρό, γι' αυτό είναι να το βάλω κατευθείαν μέσα στο μείγμα. Δεν θα το κοσκινήσω, γιατί είναι να μείνει μέσα στο κόσκινο. Θα βάλω τη σόδα. Baking powder. Και βέβαια κανέλα. Γίνεται carrot cake χωρίς κανέλα. Στο τέλος στάδιο, αν θέλετε χτυπάτε ή αν θέλετε να κατέβετε με μια σπάτουλα, να το χτυπήσω εγώ. Μια και έχω το μίξερ. Όσον έμεινε, να το κάνω με τη σπάτουλα. Είπαμε ότι όταν βάζετε το αλεύρι μέσα στο κέικ, το ανακατεύετε πολύ ώρα, γιατί δεν θέλουμε να ενεργοποιηθεί η γλουτένη που έχει μέσα το αλεύρι. Και τώρα θα βάλουμε το μήλο, το καρότο και τα καρύδια. Θα σπάσω ακόμα λίγο. Είπα σας, εμένα να αρέσκει μου να τα βρίσκω τα καρύδια. Εσείς αν δεν θέλετε να τα βρίσκετε, να πρέπει να τα κόψετε λίγο πιο μικρά. Επίσης, αν κάνετε το κέικ σε ένα μίξερ μεγάλο και να χρησιμοποιήσετε το εξάρτημα, το κάπα το λεγόμενο για τα κέικ, τότε να έχετε υπόψη σας ότι τα καρύδια, όταν είναι να μπουν μέσα, είναι να σπάσουν ήδη. Μετά να πρέπει να ανακατέψετε καλά και να βεβαιωθείτε ότι όλα τα καρότα, τα μήλα, τα καρύδια έχουν το μείγμα του κέικ. Λοιπόν, τούτο είναι το carrot cake και τέλειωσε. Τώρα θα το βάλουμε. Εγώ χρησιμοποιώ για τούτο το κέικ, τώρα να πιάσω από κάτω μήπως και μήλιο. Χρησιμοποιώ για τούτο το κέικ 2 ταψάκια των 23 εκατοστών το καθένα. Αν θέλετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 3 ταψάκια των 20 εκατοστών το καθένα και να φτιάξετε μια πιο ψηλή ντούρτα. Εγώ όμως θα φτιάξω μια διόροφη ντούρτα τώρα με 2 ταψάκια των 23 εκατοστών. Αν θέλετε, μπορείτε να κάνετε τα 2 τρίτα τούτης της συνταγής, επίσης κόφκεται πολλά ωραία σε 2 τρίτα, και να κάνετε ένα κέικ μακρόστενο και να μην το μοιράσετε, να μην κάνετε 2 ορόφους, έναν όροφο να κάνετε. Ή αν θέλετε, μπορείτε να κάνετε ένα κέικ των 23 εκατοστών με μισή δόση. Και να βάλετε το frosting απλά από πάνω, χωρίς να το κάνετε σάντουιτς όπως είναι να το κάνω εγώ τώρα. Θέλω πολύ καλά τι κάνω, γι' αυτό μπορώ να μην μοιράσω την ποσότητα ακριβώς. Αλλά να έστω και δεν μοιράσετε την ποσότητα ακριβώς για το carrot cake, δεν πειράζει, διότι το ένα είναι να το βάλετε από κάτω, το άλλο είναι να το βάλετε από πάνω, οπότε το πιο μεγάλο κομμάτι να σας πει το ένα έτσι λίγο πιο χοντρό από το άλλο, να το βάλετε από κάτω. Λοιπόν, θα πάω στο φούρνο. Θέλει 40 με 45 λεπτά στους 175 βαθμούς στον αέρα. Εγώ χωρίζω το φούρνο μου σε 3 μέρη. Το ένα είναι πιο πάνω, το άλλο είναι το ένα είναι στο έναν τρίτο το πάνω, το άλλο είναι στο άλλον τρίτο το κάτω. Δηλαδή αφήνω το κέντρο κενό. Βάλω το ένα κέικ πάνω, το άλλο κέικ κάτω. Συνήθως είναι το οποίο είναι πιο πολύ, βάλω το που κάτω, το πιο λίγο βάλω το που πάνω. Είπαμε ότι για τα κέικς πάντα προθερμαίνουμε το φούρνο στους 175 βαθμούς ή στους 180. Την ώρα που να βάλετε το κέικ μες στο φούρνο, ο φούρνος πρέπει να είναι ζεστός. Επίσης, αν θα βάλετε 2 κέικς, το έναν πάνω, το άλλον κάτω, τότε στο πάνω κέικ να χρησιμοποιήσετε τη σχάρα του φούρνου και στο κάτω κέικ θα χρησιμοποιήσετε το ταψί, την πλάκα του φούρνου, όπως λέμε. Αν βάλετε την πλάκα από πάνω, τότε το κάτω κέικ είναι να δυσκολευτεί, να πάρει χρώμα, να ψηλώσει κλπ. Να του κόψει που τη φέρνει του φούρνου. Λοιπόν, μέχρι να ψηθεί το κέικ, εγώ θα σας δείξω τι κέικ έκανα και θα κάνουμε έναν ωραίο frosting με μασκαρπόνε να γλασάρουμε το κέικ. Ας πούμε να το φάμε. Όπως σας είπα πριν, εμένα το frosting μου αρέσει να το φτιάχνω με μασκαρπόνε. Νικόλας λέει ότι ακούεται και πιο ωραίο μασκαρπόνε. Σίγουρα είναι πολλά ωραίο τυρί το μασκαρπόνε, μοιάζει πάρα πολλά με την κρέμα γάλακτος. Εμένα μου αρέσει να το χρησιμοποιώ
και με τα cheesecakes καμιά φορά, αλλά για γλάσον είναι φανταστικό. Επίσης, αν θέλετε καμιά φορά η φρέσκα κρέμα σας να διατηρεί το σχήμα της ή αν θα θέλετε να κάνετε σχήματα με τη φρέσκα κρέμα, το τυρί κρέμα, το μασκαρπόνε ή το κανονικό τυρί κρέμα, είναι μια καλή λύση για να κάνετε πιο παχύρεστη την κρέμα γάλακτος. Λοιπόν, βάζω ζάχαρη νάχνη. Πάντα δημιουργώ μια μικρή ομίχλη με τη ζάχαρη νάχνη, να με συγχωρέσετε. Κρέμα γάλακτος, πάντα παγωμένη όταν είναι να τη χτυπήσετε σε σαντιλί, γιατί αν δεν είναι παγωμένη δεν θα πιάσει τον όγκο της τον οποίο χρειάζεται, ούτε θα πήξει αρκετά. Επίσης να σας πω κάτι, ότι το μασκαρπόνι έχει μια ιδιοτροπία. Όταν το χτυπήσετε πολύ νωρά, πολλές φορές μπορεί να κόψει. Γι' αυτό πρέπει να είστε προσεκτικοί, το πιπ όμως. Και συγγνώμη, ξεχάστηκα διότι πια να πιάσω το φαγητό. Θα βάλω έναν κουταλάκι απόσταγμα βανίλιας. 1,5 κουταλάκι. Μάλιστα. Όπως σας είπα πριν, το μασκαρπόνε μαζί με την κρέμα γάλακτος κάνουν έτσι ένα πιο παχύρευστο φρόστι από ό,τι θα ήταν αν χτυπούσαμε μια σαντίλι. Και επειδή εγώ συνήθως δεν αντέχω τα πράγματα, είναι φανταστικό. Δηλαδή λατρεύω τούτο το φρόστι, πραγματικά. Κάμετε το πάνω σε pancakes, συγγνώμη, σε cupcakes, κάμετε το πάνω σε τούρτες. Με φράουλες, αυτό το πράγμα είναι το κάτι άλλο. Και τώρα που είπα φράουλες, όταν είναι να βγουν οι φράουλες, να σας δείξω μια φανταστική παύλοβα με τούτο το μείγμα και φράουλες και χαλέπια. Δεν υπάρχει, σας το λέω. Λοιπόν, εγώ να φέρω τα cakes μου που έψησα ήδη. Τούτο το cake είναι λίγο πιο μεγάλο από το άλλο. Μαγιά μου, φανταστικό το φρόστινγκ, αλήθεια. Το πώς σας είπα στην αρχή, το carrot cake το συγκεκριμένο είναι έτσι πάρα πολύ υγρό cake, είναι ένα στεγνό cake και ο λόγος είναι γιατί έχει τούτα όλα τα καρότα μέσα. Βάλαμε επίσης και το μήλο. Λοιπόν, το frosting να το βάλω πολλά. Λοιπόν, να μεταφέρω το κέικ μου μέσα στην πιατέλα. Επίσης, να σας πω ότι ξέρετε ότι εμένα δεν μου αρέσουν οι πλαστικούρες, αλλά με να κάνεις ένα κέικ που την προηγούμενη ημέρα, και να κάνεις το frosting την άλλη ημέρα, ή έναν παντεσπάν το κάνεις που την προηγούμενη ημέρα, και να το κάνεις το frosting την άλλη ημέρα, πρέπει να το τυλίξετε ερμητικά σε πλαστική μεμβράνη. Είναι ο μόνος τρόπος να διατηρήσει τη φρεσκάδα του. Λοιπόν, το μεγάλο το κομμάτι να το βάλω από κάτω. Και να προσέξετε ότι εγώ γύρισα το κέικ μου ανάποδα. Δηλαδή, η πομπέ η μεριά στο κάτω μέρος. Τούτο διάμω έτσι μια ευθεία επιφάνεια για να βάλω το frost. Επίσης, πρέπει να σας πω ότι εμένα το carrot cake αρέσκει μου να βάλω το frosting, πολλές φορές να μην βάζω το frosting στα πλάγια. Αρέσκει μου να βάζω το frosting μόνο μες στη μέση και που πάνω. Έτσι, είναι τα λεγόμενα naked cakes τούτα, τα οποία ή δεν έχουν frosting καθόλου στο πλάι ή έχουν απλά ελάχιστο frosting, ώστε την ώρα που το βλέπεις να φαίνεται το cake που μέσα. Να βάλω έτσι περίπου το μισό. Εάν θέλετε να καλύψετε ολόκληρο το cake και στα πλάγια, τότε ενδεχομένως να χρειαστεί να κάνετε λίγο περισσότερο frosting από ό,τι σας έδειξα εγώ σήμερα. Έτσι όπως το βλέπετε, αν κάνετε τη μισή δόση για τον το κέικ, ήταν να έχετε έναν πολλά ωραίο μονόωροφο μικρό κέικ, το οποίο είναι υπεραρκετό για 8 άτομα και εγώ θα έβαζα, ας πούμε, αν έκανα τον το κέικ, ήταν να βάλω λίγο περισσότερο frosting πάνω σου να το σερβίρω έτσι όπως είναι, χωρίς να χρειαστείτε να το κάνετε τούρτα, όπως να σας δείξω εγώ τώρα. Τέλειο! Να
άκουσα τύμπανα από το στούντιο. Λοιπόν, και τώρα να βάλω το υπόλοιπο frosting του πάνω. Ότι μην είδαμε σε δικό μου, λέω σας το πω τα τώρα. Πέσα τσ' άλλες φορές ότι το κορνέ δεν είναι το δυνατό μου σημείο, αλλά να σας πω κάτι άλλο, εμένα τούτα τα κέικ αρέσκει μου άμα απλά κάνετε έτσι λίγους κύκλους με τη σπάτουλα σας και έχετε έτσι, έτσι μια πιο ρουστική εμφάνιση στα κέικ. Είναι πάρα πολλά ωραία. Επίσης μπορείτε πάνω να βάλετε, αν θέλετε, λίγα καρύδια, λίγα θρηματισμένα καρύδια, είναι πολλά ωραία. Μην μου βάλετε ποτέ τα καροτούθια, τα, έτσι, τα ζαχαρέτινα, εμένα ναι, μου αρέσκουν. Ωραία, λοιπόν, ότι έμεινε δαμέ, δικό μου είπαμε. Εδώ το κέικ μας τέλειωσε. Θα το βάλετε στο ψυγείο γιατί έχει frosting πάνω και τούτο το πράγμα σημαίνει ότι πρέπει να το βάλετε στο ψυγείο. Αν έχετε να κάνετε cream cheese frosting, το οποίο είναι συνήθως είναι cream cheese με ζάχαρη που βάζουν πάνω σε τα cakes. Δεν είναι κρέμα. Μπορεί να βάλουν και λίγο βούτυρο μέσα. Τι είναι το cream cheese, μπορεί να διατηρηθεί και εκτός ψυγείου. Όχι από πολύ ώρα, αλλά μπορεί να διατηρηθεί. Το συγκεκριμένο όμως επειδή έχει πάνω, έχει κρέμα γάλακτος. Μασκαρπόνε να πρέπει να το βάλετε στο ψυγείο. Να σας πω όμως ότι επειδή είναι ένα κέικ το οποίο έχει με σαλάδι, όταν το βάλετε στο ψυγείο, δεν θα πήξει όπως πίζουν τα κέικ βουτύρου. Να μείνει έτσι μαλακό, ακόμα και αν το σερβίρετε κατευθείαν από το ψυγείο.